Εδώ και χρόνια αυτό το φεστιβάλ είναι ένας θεσμός που αγκαλιάζει έτσι το σύνολο όχι μόνο της πόλης του Αμαρουσίου αλλά των Βορείων Προαστίων, είναι ένα σημείο αναφοράς. Έχει ένα σύνολο από προσεκτικά δομημένες καλλιτεχνικές, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Είδατε έτσι την γκάμα για να καταλάβει κανένας ότι αυτό που έχουμε σαν στόχευση είναι να αγκαλιάσουμε όλα τα ρεύματα, όλες τις τάσεις, όλα τα γούστα, να πιάσουμε όλες τις ηλικίες και συνεπώς ξετυλίγεται μέσα στις επόμενες μέρες με αυτή την οτροπία. Στόχος βεβαίως είναι πάντα να δώσουμε μια νότα δροσιάς, μια νότα ψυχαγωγίας μετά από τις δύσκολες περιόδους που περάσαμε. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στη δομή του προγράμματος, τα είπε ήδη ο Νίκος. Θέλω όμως να πω ότι όλο αυτό το σχεδιάζουμε με μια λογική ενός καλλιτεχνικού διαλόγου ανάμεσα στους δημιουργούς και τους θεατές, δίνοντας βεβαίως το βήμα και τη σκηνή όχι μόνο σε καταξιωμένους καλλιτέχνες αλλά και σε νέα παιδιά και σε νέους ανθρώπους. Αυτό εξυπηρετεί και η λογική του Artemis αλλά και οι επιλογές που ήδη έχουμε κάνει. Θα επισκεφτείτε φυσικά το φεστιβάλ, θα μοιραστείτε μαζί μας όλες αυτές τις καλλιτεχνικές βραδιές ξενιασιάς και διασκέδασης. Στόχος μας, γιατί εμένα μου αρέσει να βάζω κάποιους ποιοτικούς στόχους και θέλω να το ξέρετε, αυτό είναι ένα στοίχημα για μας φέτος, να περάσουν από το χώρο του φεστιβάλ 30.000 τουλάχιστον άνθρωποι. Για τις διαστάσεις της πόλης είναι ένα φιλόδοξο νούμερο, ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά είναι πολύ εφικτός. Και πιστεύω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά. Συγχρόνως δεν θέλω σήμερα να κάνω αναφορά συνολικότερα στην πολιτιστική μας πολιτική και στις άλλες εκδηλώσεις που ξετυλίγονται έξω από το χώρο του φεστιβάλ, ακριβώς γιατί σήμερα στοχεύουμε σε αυτό. Θα μας δοθεί βεβαίως η ευκαιρία σύντομα να πούμε δύο πράγματα γενικότερα για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καλλιτεχνικά και τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Για μας ο πολιτισμός είναι μια προτεραιότητα, το έχουμε πει κατά επανάληψη. Θέλουμε η πόλη να είναι περήφανη για τα πολιτιστικά της δρόμενα όπως και για την κοινωνική της πολιτική. Είναι δύο τομείς που τους έχουμε εξ αρχής ξεχωρίσει και δίνουμε ένα τεράστιο βάρος. Συνεπώς και ο Δήμος βοηθάει όλες αυτές τις δραστηριότητες και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας στην Κερά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Νίκο τον Πέπα, στην Κατερίνα την Πουρλάκη, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κερά αλλά και στους εργαζόμενους που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να υλοποιηθούν. Σας περιμένουμε. Καλή διασκέδαση από την αρχή. Να είμαστε καλά, να περάσουμε καλά και πάνω απ' όλα να ξέρετε ότι θα είναι βραδιές που θα είναι γεμάτες από καλλιτεχνική δημιουργία και γεμάτες από κόσμο. Να είστε καλά και πάλι.